Χαίρετε, κύριο. Πάντοτε. Αγαπητοί μου αδελφοί. Η χαρά μας συνεχίζεται διότι πάλι καλεσμένος και προσκεκλημένος μας είναι ο πατήρ Ιγνάτιος, ο συμπολίτης μας, αλλά κυρίως ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, όπου με το γλαφυρό του λόγο μας ξεναγεί στα ιερά και πανσεβάσμια προσκυνήματα της Ορθοδοξίας μας. Αν θέτε λίγο πιο απλά, με την πίστη του, με την ευσέβειά του, με την ευλάβειά του, παίρνει τις καρδιές μας και τις ψυχές μας και τις μεταφέρει στο φρικτό Γολγοθά, στον Πανάγιο Τάφο, στο σπήλαιο της Βιφλέμ, στο μοναστήρι των Ποιμένων. Η ξενάγησή είχε σταματήσει στον Άγιο Σάββα. Και οφείλω να σας ομολογήσω ότι ακούγοντας για αυτά τα ιερά προσκυνήματα της Ορθοδοξίας μας, τα οποία θα πρέπει να τα στηρίζομεν. Και ο πατήρ Ιγνάτιος στην προηγούμενη εκπομπή παρεκάλεσε θερμά να διοργανώνουμε ιερά προσκυνήματα στους Αγίους Τόπους. Και αυτή η παράκληση έχει μεγίστη σημασία. Ξέρω ότι πολλοί θέλετε. Να ευχηθούμε λοιπόν σε όλους μας ο Κύριος να δώσει αυτή τη χαρά, να δώσει αυτή την ευκαιρία, να δώσει αυτή την ευλογία έστω και μια φορά να πάμε εκεί ταπεινοί προσκυνητές. Πατέρα Ιγνάτη, για την αγάπη που κάνατε και σήμερα, να είστε κοντά μας για να μας μεταφέρετε ως καλός πνευματικός ξεναγός τα ιερά προσκυνήματα από καρδία σας ευχαριστούμε. Κατανήστε την καρδιά μας και η ψυχή μας. Ακούγοντας τους αγώνες σας, τους πνευματικούς αλλά και τους εθνικούς στην προσπάθειά σας για τη διάσωση όλων αυτών των ιερών προσκυνημάτων. Ίσως ένα σε κάθε μοναστήρι. Υποδέχεστε με αγάπη τους αδελφούς, τους κουρασμένους και τους ταλαιπωρημένους. Τους ξεκουράζετε πότε με το επιτραχύλιο, με το μυστήριο της εξομολογήσεως και πότε να τους μιλάτε για την Αγία μας πίστη, για την Αγία μας Ορθοδοξία. Εμείς ταπεινά ευχόμεθα και προσευχόμεθα τα μοναστήρια κάποια ώρα να γίνουν λαύρες και όλοι να αξιωθούμε να γίνουμε ταπεινοί προσκυνητές. Η ξενάγηση είχε σταματήσει στη Λαύρα του Αγίου Σάββα. Στη Λαύρα του Αγίου Σάββα. Πόσο μας είπατε για τη Λαύρα του Αγίου Σάββα? Θέλετε να παραμείνουμε ή να φύγουμε? Ό,τι θέλετε πάτε. Εσείς είστε ο ξεναγός. Ο πνευματικός μας ξεναγός εσείς είστε. Θέλω όμως να προσπαθήσετε σε αυτήν την εκπομπή να μας ξεναγήσετε. Δεν είναι δυνατόν. Σε όλα τα ιερά προσκυνήματα. Εκτός και αν μας υποσχεθείτε ότι στο επόμενο ταξίδι θα είστε πάλι κοντά μας. Αν θα έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα τότε. Βεβαίως. Λοιπόν, Γέροντα. Στη Λαύρα του Αγίου Σάββα, μην παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι προσκυνούμε και τον τάφο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, το ασκητήριό του, εκεί όπου συνέγραψε. Άλλου μεγάλου Αγίου της Ορθοδοξίας μας. Τόσους ύμνους. Και είναι πολύ συγκινητικό επίσης να επισκεφτεί κανείς και τον θεόκτιστο ναό του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται εντός της Λαύρας του Αγίου Σάββα, εκεί όπου φυλάσσονται λείψανα αυτών των 444 μοναχών που σφαγιάστηκαν από τους Πέρσες και ένα πλήθος λείψανων. Πόσα κανείς να αναφέρει για τη Λαύρα του Αγίου Σάββα, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ολόκληρο αφιέρωμα. Είναι τόσα πολλά. Είναι το αγίασμα στο οποίο κατεβαίνουν και οι γυναίκες. Βρίσκεται ο χώρος του αγιάσματος της Λαύρας του Αγίου Σάββα, βρίσκεται στη βάση της Μονής και είναι σε χώρο έξω από το μοναστήρι. Και το αγίασμα αυτό αναβλύζει επίσης τότε από την εποχή του Αγίου Σάββα και αυτό είναι επίσης που λαμβάνουν οι προσκυνητές και οι γυναίκες που επισκέφτονται τη Λαύρα του Αγίου Σάββα, εκτός από το λαδάκι δηλαδή που είναι για τους καρκινοπαθείς. Και τα φύλλα της φοιτητικιάς του Αγίου Σάββα που είναι για την ατεκνία είναι επίσης το αγίασμα, το οποίο πάρα πολλά θαύματα έχει κάνει. Έχουν αναφερθεί τόσες πολλές θεραπείες και ιάσεις, προβλήματα με έλκος, 12 δακτύλους, στομάχου. Είναι θαυματουργικό το αγίασμα.
Διαχέεται συνεχώς η χάρις του Αγίου. Τι χάρη έχει ο Άγιος Σάββας Γιάννη. Και ο χήμαρος κάτω που θα δει ο προσκυνητής, ο χήμαρος των κέδρων που περνάει ακριβώς μπροστά από το μοναστήρι του Αγίου. Εκεί που είναι διάσπαρτη η έρημος από τόσες χιλιάδες ασκητήρια και ασκητήρια. Εκεί που ήταν ο Άγιος Ιωάννης, αρχιεπίσκοπος Κολωνίας. Εκεί που ήταν ο Άγιος Ξενοφών, ο Ιωάννης, ο Αρκάδιος. Εκεί που ήταν ο Άγιος Άνθυμος, ο Έγκλειστος. Πόσους Αγίους, ο Άγιος Αντίοχος που έγραψε τον Πανδέκτη. Ο Άγιος Αφροδίσιος, ο Άγιος Κοσμάς Επίσκοπος Μαουγιουμά, ο Άγιος Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Πόσοι Άγιοι επώνυμοι και ανώνυμοι. Τον Μέγα Κανόνα. Το Μέγα Κανόνα. Εκεί, σε αυτή τη λαύρα του Αγίου Σάββα, πέρασαν εκεί, αγίασαν εκεί, ασκήτεψαν. Δεν υπάρχει σπιθαμή υγιής γέροντα που να μην είναι ποτισμένη με το δάκρυ όλων αυτών των ασκητών. Ναι. Γι' αυτό και ευωδιάζει η έρημος, γι' αυτό και μαγνητίζει τον κόσμο, τα πλήθη των προσκυνητών. Γι' αυτό και μαγνητίζει τις γυναίκες που δεν μπαίνουν μέσα στη λαύρα του Αγίου Σάββα και θέλουν να ξαναπάνε και να ξαναπάνε και να αφιερώσουν τόσες πολλές ώρες περιμένοντας εκεί έξω από τη λαύρα με τον πορτάρι, ο οποίος τις ξεναγεί και αναφέρει όλα αυτά τα... Σήμερα πόσοι πατέρες ασκούνται? Είναι περίπου 18 πατέρες. Αλλά επί της εποχής του Αγίου Σάββα είχε 5.000 πατέρες εντός της Μονής. Και πόσοι θα ήσαν σε καθίσματα, σε κελάκια, εκτός της Μονής? Άλλοι 10 με 15.000 ακόμα. Είχε διώξει όλα τα δαιμόνια από εκεί. Ναι, ναι. Και είχε κάνει πόλη, πραγματικά πόλη Αγίων την έρημο. Και μέσα η Λαύρα είχε περίπου 26 εκκλησίες, 26 παρεκκλησία. Μέχρι σήμερα... Στις μέρες μας σώζονται μόνο τα 10. Λειτουργούν τακτικά στην Λάβα? Καθημερινώς ο μεγάλος ναός, ο κεντρικός, όπου βρίσκεται το άφθαρτο λείψανο του Αγίου Σάββα, δύο φορές την εβδομάδα στον Θεόκτιστο ναό του Αγίου Νικολάου και τα υπόλοιπα. Γιατί τον λέτε Θεόκτιστο ναό? Διότι όταν έφτασε ο Άγιος Σάββας εκεί, τον βρήκε ήδη έτοιμο, δεν τον έκτισε ανθρώπινο χέρι. Παρουσιάστηκε η Παναγία μας και του υπέδειξε, του λέει θα περάσει εκεί. Όπως λέμε, αχειροποίητος. Μάλιστα, έτσι ακριβώς. Του υπέδειξε η Παναγία. Αυτό διασώζει ιστορία εκεί, γέροντα. Η ιστορία της Μονής, της Λαύρας. Το συνέγραψε, το έγραψε ο Άγιος Σάββας αυτό, ότι όταν έφτασα σε αυτό το σημείο, βρήκα το ναό αυτό, τον οποίο τον αφιέρωσα στον Άγιο Νικόλαο, και ήταν και είναι Θεόκτιστος. Βρήκα έτοιμο το ιερό, το διακονικό, και ήταν έτοιμος να λειτουργηθεί αυτός ο ναός μέσα στο βράχο. Σαν να τον λάξεψαν δηλαδή άνθρωποι, χέρια, ενώ έτσι ευρέθηκε όπως ήταν, διότι ο χώρος αυτός ήταν χώρος λιονταριών. Γι' αυτό και ο Άγιος Σάββας όσα χρόνια έμεινε εκεί, μαζί με ένα λιοντάρι έμενε μέσα στο κελί του. Σαν τον Αβά Γεράσιμο, τον Ιορδανίτη. Η προπτωτική κατάσταση όπου ο άνθρωπος με τα ζώα είχε συμφιλειωθεί. Η πτώση και ενταρσία έφερε αυτή την επανάσταση των ζώων κατά των ανθρώπων που διασελεύθη όλη η αρμονία και όλη η τάξη. Αυτό μου υπενθυμίστε τώρα, πως και ο Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης. Όταν ο άνθρωπος προαχθεί τόσο πολύ στην πνευματική ζωή, θεωθεί, φτάνει στην πρωτοτική κατάσταση όπου συμβιώνει μαζί με τα ζώα. Για να... Τον είχε φύλακα και προστάτη και φίλο. Αναφέρεται στον βίο του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου ότι όταν διάλεξε αυτό το σπήλαιο απέναντι του Χυμάρου και απέναντι από τον Θεόκτιστο ναό του Αγίου Νικολάου, εκεί βρήκε ένα λιοντάρι, το οποίο λιοντάρι έπιασε τον Άγιο Σάββα και σαν να τον τράβαγε να φύγει, να βγει προς τα έξω. Και έτσι με απλότητα ο Άγιος του είπε, γιατί με τραβάς, γιατί να βγω είτε εγώ είτε εσύ, να μείνουμε και οι δύο εδώ μέσα στο σπήλαιο, υπάρχει τόσος πολύς χώρος, μπορούμε να παραμείνουμε. Και άκουσε το λιοντάρι και τον υπηρετούσε σαν να ήταν φίλος του, σαν να ήταν υπηρέτης, σαν να ήταν δούλος. Τι αγία απλότητα, τι πνευματικότητα. Προσευχόταν ο Άγιος εκεί, το λιοντάρι σαν σκυλάκι. Πάκου καθόταν ακριβώς δίπλα στον Άγιο. Ξεκουραζόταν ο Άγιος, ξεκουραζόταν και το λιοντάρι. Έβγαινε ο Άγιος Σάββας έξω στην έρημο, έβγαινε και το λιοντάρι. Επέστρεφε και εκείνος. Καταστάσεις που δεν τις έχουμε σήμερα. Όχι, υπερφυσικές και υπερκόσμιες. Διότι αγριέψαμε εμείς οι άνθρωποι σήμερα και έχουμε γίνει εμείς οι ίδιοι λιοντάρια. Ενώ παλαιότερα βλέπουμε, οι μορφές, οι όσοι, οι άγιοι της Εκκλησίας μας.
Λοιπόν, φεύγοντας από την Λαύρα του Αγίου Σάββα. Δεν θέλουμε να φύγουμε από τη Λαύρα. Μας αρέσει τόσο πολύ, αλλά το πρόγραμμα μας αναγκάζει να αναχωρήσουμε. Αφήνοντας ένα μέρος της καρδιάς μας και της ψυχής μας. Ένα μέρος στον Πανάγιο Τάφο, στο Φρικτό Γολγοθά, στους Ποιμένες, στη Βιφλέμ, στον Άγιο Σάββα. Να δούμε τι θα μείνει από την καρδιά μας. Ναι. Γιατί νομίζω όπου πηγαίνουμε μένει ένα τμήμα της καρδιάς και της ψυχής. Ναι, ναι, κύριε. Μετά φτάνουμε μεταξύ της Λαύρας του Αγίου Σάββα και της Αγίας Βιθλέμ υπάρχει η Μονή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Ένα ένδοξο και αυτό μοναστήρι, το οποίο επί της εποχής του Αγίου Θεοδοσίου είχε 700 μοναχές και ήταν... Ήταν γυναικείο, είπατε. Αντρικό μοναστήρι. Μοναχούς. Σήμερα είναι γυναικείο. Σήμερα. Ναι. Γυναικείο, δηλαδή 2-3 μοναχούλες έχει. Επί εποχής Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, του Μεγάλου. Του Μεγάλου. 700 μοναχούς. 700 μοναχούς και είχε ορφανοτροφία, πτωχοκομεία, γεροκομεία, τα λεγόμενα ξενοδοχεία. Είναι γέροντα κοντά σε πόλη. Είναι κοντά σε πόλη μουσουλμανική. Έχει 17.000 κατοίκους, η οποία ήταν ελληνική πόλη και ονομαζόταν η Δούλη, η Σκλάβη. Διότι ήταν ένα χωριό δούλων και σκλάβων που είχε φέρει ο Άγιος Σάββας από την Κωνσταντινούπολη όταν πήγε στον αυτοκράτορα τον Ιουστινιανό να ζητήσει βοήθεια και οικονομική ενίσχυση για να χτίσει την Λαύρα στο σημείο εκείνο που του υπέδειξε η Παναγία μας. Φεύγοντας ζήτησε από τον αυτοκράτορα να πάρει μαζί του 400 κρατουμένους που είχε δούλους, σκλάβους, Έλληνες, για να τον βοηθήσουν να χτίσει το μοναστήρι. Και να ελευθερωθούν κιόλας. Και να ελευθερωθούν. Από τη δουλειά. Του ανέφερε ότι μπορούν και να επιστρέψουν, αλλά σκέφτομαι να τους κρατήσω εκεί κάτω. Έμειναν, έκτισαν την Λαύρα του Αγίου Σάββα που πήρε περίπου 26 χρόνια και κατόπιν πήραν ευλογία από τον Άγιο και στα 5 χιλιόμετρα πιο πάνω δημιούργησαν ένα χωριό, ελληνικό χωριό, 400-500 κατοίκων που ήσαν Έλληνες και ονόμασαν το χωριό των Δούλων και ονομάζεται μέχρι σήμερα Αμπεντίγια, αραβική βέβαια λέξη είναι, που σημαίνει το χωριό των Δούλων. Όμως όλοι αυτοί εξισλαμίστησαν. Στην πορεία. Στην πορεία, ναι. Και τώρα είναι φανατικοί μουσουλμάνοι, περίπου 17.000. Είναι ένα μέρος εκεί που το μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Ο ηγούμενος, ο πατήρ Ιερόθεος, είναι ένας ήρωας. Είναι 80-86 χρονών. Κριτικός από την Κρήτη. Είναι μόνος του εκεί με 2-3 καλογριούλες είχε. Η μία κοιμήθηκε. 2 έχει τώρα που τις έφερε μικρά κοριτσάκια από τη Ρουμανία και τις ανέστησε σαν δικά του παιδιά. Λειτουργεί κάθε μέρα. Αυτές ψάλλουν, μιλάνε άπτες τα ελληνικά. Χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν υπάρχουν καθόλου. Ούτε ένας σε αυτή την περιοχή. Η Μονή έχει μία έκταση 400 στρεμάτων περίπου, αλλά συνεχώς γίνονται καταπατήσεις, φτάνουν στο μοναστήρι. Από αυτούς. Από αυτούς τους πρώην Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη. Δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα στο μοναστήρι. Πετάνε πέτρες, τη μια τους πάνε το χέρι του γέροντα, την άλλη τους πάνε το πόδι. Αλλά δεν φεύγει από αυτό το μέρος, είναι βράχος. Έχει αναδείξει αυτό το μοναστήρι, το οποίο όπως σας είπα ήταν... Ασκούν πιέσεις με σκοπό να εγκαταλείψει το μοναστήρι. Να φύγει ο γέροντας. Προκειμένου να καταλάβουν το μοναστήρι και όλη αυτή την έκταση της Μονής. Και ο γέροντας τους κάνει τόσο πολλά δώρα εκεί, προσπαθεί να τους ευχαριστήσει, αγοράζει τρόφιμα, μοιράζει στο χωριό για να τον αγαπήσουν, για να μείνει σε αυτό το ιερό. Και από ελεημοσύνη και από προσφορά, αλλά δυστυχώς είναι ένα μέρος που είναι τόσο πολύ δύσκολο. Εκεί που άλλοτε ήταν μια μικρή βασιλιάδα, διότι όπως σας είπα ο Άγιος Θεοδόσιος είχε δημιουργήσει ορφανοτροφία, γεροκομεία, σχολεία και εκεί επισκέφτεται ο προσκυνητής με το που θα έλθει το σπήλαιο των μάγων. Είναι ένα υπόγειο σπήλαιο, στο οποίο υπάρχει και ο τάφος του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Βέβαια τα λείψανα και η κάρα του Αγίου φυλάσσεται στο σκευοφυλάκιο του Πατριαρχείου, στο Ναό της Αναστάσεως. Αυτό είναι ένα μεγάλο σπήλαιο, το οποίο είναι ναός βέβαια, από τότε, από την εποχή της Αγίας Ελένης. Και έχει μέσα πάρα πολλούς τάφους. Πρώτος είναι ο τάφος του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, είναι ο τάφος του Αγίου Ιωάννου του Μόσχου, είναι ο τάφος της Αγίας Ευλογίας. Είναι ο τάφος πάραν πολλών επωνύμων και ανωνύμων Αγίων,
Ακριβώς από πάνω υπάρχει ο μεγάλος ναός που χτίστηκε τότε την εποχή που ήταν ο Άγιος Θεοδόσιος, ο Κοινοβιάρχης. Και όλα αυτά τα ερείπια που βρήκε ο γέροντας εκεί, ανασυγκρότησε το μοναστήρι, έγινε η αναστήλωση της μονής, βρέθηκαν πάρα πολλά ψηφιδωτά από τότε, από τα χρόνια αυτά της Αγίας Ελένης, των Παλαιολόγων, των Κομνηνών, των Βυζαντινών. Είναι ένα πολύ ωραίο μοναστηράκι. Όλοι οι γέροντες προσκυνητές πηγαίνουν σε αυτό το μοναστήρι. Όλοι παίρνουν. Όσοι θα έλθουν στη Βηθλεέμ θα περάσουν οπωσδήποτε από τη μονή των Ποιμένων, από τη μονή του Αγίου Θεοδοσίου και από τη μονή του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Και κατόπιν πηγαίνουμε πάλι προς τα Ιεροσόλυμα, όπου θα περάσουν από τη μονή του προφήτου Ηλίου, που αναφέρεται εκ παραδόσεως ότι από εκεί πέρασε ο προφήτης Ηλίας και διανυκτέρευσε περίπου 4 βράδια. Υπάρχει επίσης εκεί ένα σπήλαιο. Όλη η Αγία Γη είναι διάσπαρτη από σπήλαια. Και σε όλα τα μοναστήρια έχουμε σπήλαια, όπου διαδραματίστηκαν ιερά γεγονότα, όπου Άγιοι έζησαν, ασκήτεψαν, είτε μαρτύρησαν, σε όλα τα μοναστήρια. Και κατόπιν πηγαίνουμε στη Μονή του Τιμίου Σταυρού, εκεί όπου ήταν φυτευμένο αυτό το τρισύνθετο ξύλο από πεύκο, κυπάρισο και κέδρο, που ήταν ο σταυρός του Κυρίου μας. Το μοναστήρι αυτό λειτουργήσε για 100 περίπου χρόνια και ως θεολογική σχολή. Ήταν μία από τις καλύτερες θεολογικές σχολές στον κόσμο. Προσπαθεί τώρα το Πατριαρχείο μας τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια μήπως επαναλειτουργήσει τουλάχιστον σαν μεταπτυχιακό κέντρο θεολογικών βιβλικών σπουδών. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει τίποτα, διότι πρέπει και οι αρχές εκεί να συμφωνήσουν. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και η Ιερά Μονή του Καταμόνας, όπου είναι η οικία του, είναι το μοναστήρι εκείνο στο οποίο ευρισκόταν η οικία του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου και ο τάφος του Αγίου. Που υπεδέχθη τον Κύριο. Και είπε τον Ιήν πολύ στο δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου. Κατόπιν ξεκινούν τα μακρινά προσκυνήματα που είναι η Ιεριχώ. Η Ιεριχώ θέλει μία ολόκληρη μέρα να επισκεφτεί κανείς πρώτα την λαύρα του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου. Προαναφέραμε με τον Λέοντα. Μάλιστα, όπου είναι και εκεί ακούραστος και μεγάλος αγωνιστής ο πατήρ Χρυσόστομος, ο Ταβουλαρέας, ο οποίος είναι εδώ από την Καλαμάτα. Έτσι, μόνος του. Μόνος του και εκείνος, αλλά έχει περίπου 40 που διακονούν, δηλαδή εργάτες από το χωριό, και έχει αναδείξει το μοναστήρι εκεί σε μια όαση. Όταν πήγε πριν από 35-40 χρόνια, μόνο φίδια είχε και σκορπιούς, νερό δεν υπήρχε και ούτε ένα πράσινο φύλλο. Σήμερα είναι μια πνευματική, αλλά και πραγματική όαση, πάρα πολύ πράσινο, έχει στρεθοκαμήλους, έχει και τι δεν έχει μέσα εκεί. Ευλογημένος παράδεισος. Επίγειος παράδεισος, μάλιστα. Και σε αυτό το μοναστήρι επίσης βρίσκεται το λεγόμενο σπήλαιο της Πέρδικας, όπου μία νύχτα διανυκτέρευσε εκεί η Παναγία μας με το Θείο Βρέφος και με το Δίκαιο Ιωσήφ πηγαίνοντας προς την Αίγυπτο. Είναι το μέρος αυτό από το οποίο πέρασε η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία. Είναι το μέρος όπου εμόνασε ο Άγιος Ζωσιμάς. Και σε αυτή την περιοχή υπήρχαν στη σειρά 76 μοναστήρια, το ένα δίπλα στο άλλο. Και να φανταστείτε πόσα πολλά μοναστήρια υπήρχαν, που αναφέρεται ότι κατά την τελετή του Αγίου Φωτός, το Μέγα Σάββατο, παλαιότερα, πριν από 100-200 χρόνια, ούτε τηλέφωνα υπήρχαν. Όμως, σε 10 λεπτά, από το Ναό της Αναστάσεως, το όρος Σινά, στην Αγία Εκατερίνη, είχαν πληροφορηθεί ότι ο Πατριάρχης έβγαλε τελικά το Άγιο Φως και το μεταδίδει στον κόσμο από καμπάνα σε καμπάνα. Δηλαδή χτύπαγε χαρμόσυνα ο Ναός της Αναστάσεως, το επόμενο μοναστήρι, η επόμενη καμπάνα, το επόμενο. Και φτάνανε στο Σινά. Πόσα μοναστήρια θα ήσαν, πόσα πολλά και κοντά το ένα στο άλλο. Σώζονται σήμερα τα ερείπια, γέροντα. Σώζονται τα ερείπια. Εκεί στην Ιεριχώ που σας αναφέρω, 76 μοναστήρια, απόσταση το ένα από το άλλο 500 μέτρα, 200 μέτρα, 1 χιλιόμετρο. Η γνωστή αυτή λαύρα του Καλαμόνος που διαβάζουμε στα γεροντικά, που διαβάζουμε στο, και αναφέρεται και στο λιμονάριο του Αγίου Ιωάννου του Μόσχου. Πόσα μοναστήρια.
μέχρι σήμερα διασώζεται μετά από την, φεύγοντας δηλαδή από την μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, η μονή του Σαρανταρίου Όρους, όπου εκεί 40 μέρες και 40 νύχτες ενίστευσε ο Κύριος μας. Ευλογημένο μέρος και αυτό, στο οποίο γονατίζουμε και προσκυνάμε εκεί που γονάτιζε και προσευχόταν 40 μέρες και 40 νύχτες ο Χριστός μας. Ευωδιάζει αυτό το αποτύπωμα εκεί του βράχου. Ένας ευλογημένος χώρος που νομίζεις ότι ευωδιάζουν γαρίφαλα, κανέλες, αρώματα που δεν υπάρχουν στον κόσμο, υπερκόσμια. Ένας ευλογημένος χώρος με μια υπέροχη θέα κάτω. Άνθη που... του παραδείσου και αρώματα του παραδείσου. Και κατόπιν είναι η μονή. Σε αυτά πόσο μένουμε? Ο προσκυνητής στο κάθε γκρουπ που έρχεται στους Αγίους Τόπους αφιερώνει μισή ώρα, 40 λεπτά, 45 λεπτά. Πιέζει πάντα όμως, έτσι. Πιέζει, διότι είναι τόσα πολλά. Οι προσκυνητές θέλουν να αφιερώνουν μία και δύο και τρεις και τέσσερις ώρες στο κάθε προσκύνημα. Αλλά δεν είναι δυνατόν, διότι μέσα σε 7 ημέρες που θα έρθει κανείς στους Αγίους Τόπους, είτε 5 ημέρες που έρχονται άλλα πρακτορία, δεν είναι δυνατόν να περάσει όλα αυτά τα μοναστήρια. Κατόπιν κατεβαίνουμε στην μονή του προφήτου Ελισαίου, στο κέντρο ακριβώς της πόλεως της Ιεριχούς, όπου βρίσκεται η σικομορέα του Ζακχαίου, και αυτό ευλογημένο μέρος εκεί. Έχουμε τη μονή των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου των Χοζεβητών, η μονή Χοζεβά, η έρημος Χοζεβά, εκεί που ήταν ο προφήτης Ηλίας 3 χρόνια προσευχόμενος, διότι είχε κρυφτεί από την οργή της Ιεζάβελ, και εκεί με την προσευχή του έκλεισε τον ουρανό και δεν έβρεχε για 3,5 χρόνια. Εκεί υπάρχει μέχρι σήμερα το σπήλαιο αυτό, που είναι ναός αφιερωμένος στους Αγίους Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα, όπου ο κόρακας ερχόταν και τάιζε τον προφήτη. Και τι ο Θεός έστελνε κόρακα και δεν έστελνε ένα όμορφο πουλί? Διότι ο κόρακας είναι, θεωρείται άσπλαχνο πουλί. Όταν γεννάει τα αυγά του, δεν τα κλωσάει, τα εγκαταλείπει. Λοιπόν, μετά από 20-30 μέρες, μόνα τους βγαίνουν τα μικρά, τα πουλάκια, τα κοράκια, και δεν ψοφάνε, διότι ο Θεός έχει οικονομήσει έτσι. Από την βρώμα βγάζουν πολλά σκουλικάκια και τρέφονται από τα σκουλίκια που έχουν επάνω τους. Λοιπόν, ο κόρακας τώρα, ένα πουλί τόσο άσπλαχνο, εκεί φαίνεται και το θαύμα. Για να πηγαίνει να ταΐζει, να τρέφει τον προφήτη Ηλία, εκεί καταλαβαίνει κανείς το θαύμα. Ένα άσπλαχνο πουλί που δεν ενδιαφέρεται ούτε για τα δικά του αυγά, για τα κορακάκια, πήγαινε και τάιζε τον προφήτη Ηλία. Και πρέπει να ζει και πολλά χρόνια ο κόρακας. Ναι, πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό έχει μείνει ότι αυτός είναι κορακοζόητος. Ναι, ζει και 100 και 200 χρόνια. Μάλιστα. Μακάρι όλος ο κόσμος να είναι κορακοζόητος. Και με προέκταση την αιωνιότητα και τη βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, γέροντα. Μετά κατόπιν φεύγουμε για να πάμε προς τον Ιορδάνη ποταμό. Βέβαια το ακριβές σημείο όπου βαπτίστηκε ο Κύριός μας είναι κοντά στην λαύρα του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου που αναφέραμε, αλλά στο σημείο εκείνο πηγαίνουμε σύμφωνα με άδεια των αρχών μόνο τα Θεοφάνεια, παραμονή των Θεοφανίων και ανήμερα, και την Μεγάλη Τρίτη. Μεγάλη Τρίτη γιατί? Είναι μια παράδοση. Μια παράδοση περίπου 500 χρόνων. Δεν γνωρίζουμε γιατί. Μάλιστα. Κάθε Μεγάλη Τρίτη πηγαίνουμε όλοι οι πατέρες και όλοι οι προσκυνητές που έχουν κατέβει για το Άγιον Πάσχα. Υπάρχει? Εκεί υπάρχει παλιό μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, το οποίο παλαιότερα είχε 400 μοναχούς, και αυτό επίσης χτίστηκε από την Αγία Ελένη τον 4ο αιώνα. Έρημο βέβαια είναι σήμερα. Κάνει πάρα πολλά διαβήματα το Πατριαρχείο μας προς τις αρχές εκεί, μήπως μπορέσουμε και τοποθετήσουμε στο έναν ηγούμενο, έναν μοναχό, αλλά επειδή είναι στρατιωτική ζώνη και θεωρείται νεκρή ζώνη, δεν υπάγεται δηλαδή ούτε στην Ιορδανία, ούτε στο Ισραήλ, ούτε στην Παλαιστίνη, μόνο η ελληνική σημαία μπορεί να κυματίσει σε αυτό το μέρος. Όμως υπάρχει τριγύρω βάση στρατιωτική, δεν μας έχουν δώσει ακόμα την άδεια, μας επιτρέπουν μόνο, όπως σας προανέφερα, τρεις φορές το χρόνο, όπου κατεβαίνουμε και γίνεται ο Ισπερινός των Θεοφανίων, ακόμα και την Μεγάλη Τρίτη. Μάλιστα. Ό,τι κάνουμε τα Θεοφάνια. Και έτσι λοιπόν οι πιστοί
που πηγαίνουν εκεί στον Ιορδάνη σε ένα άλλο σημείο. Πηγαίνουμε σε ένα άλλο σημείο προς την Τιβεριάδα. Και εκεί κατεβαίνουν οι προσκυνητές και κάνουμε αυτό το συμβολικό βάπτισμα μετανοίας. Πηγαίνει κανείς χατζής. Χατζής. Προσκυνητής. Ναι, που είναι μια παραφθορά της ελληνικής λέξεως όσιος, άγιος. Αυτό μάλιστα σημαίνει χατζής. Δηλαδή όποιος αξιώνεται και έρχεται στους Αγίους Τόπους, αγιάζει επειδή πατάει στα θεοβάδιστα αυτά μέρη. Και ονομάζεται προσκυνητής ή προσκυνήτρια. Εγώ συναντώ στα δίπτυχα Δημητρίου Προσκυνητού, Βασιλικής Μαρίας Προσκυνητρίας. Ναι, εδώ στην Ελλάδα όσοι βλέπουμε που έχουν τα ονόματα Χατζη Παναγιώτου, Χατζη Ιωάννου, αυτό σημαίνει ότι κάποτε οι προγονείς τους, προπαπούδες, είχαν πάει, είχαν φτάσει προσκυνητές στους Αγίους Τόπους. Και όταν επέστρεφαν πίσω στην Ελλάδα, τους περίμεναν οι ιερείς, οι αρχιερείς, ντυμένοι με τα πετραχίλια, τα θυμιατά, υποδοχή, και φιλούσαν το χέρι και του τελευταίου προσκυνητού και προσκυνήτριας που αξιώθηκε και έφτασε στους Αγίους Τόπους, και τα χείλη του άγγιξαν τον Πανάγιο Τάφο και προσκύνησαν και ασπάστηκαν με τα χέρια τους το φρονούσαν ότι μεταφέρουν μία ιερότητα και μία αγιότητα την οποία έλαβα από τα Πανάγια προσκυνήματα. Διότι τότε δεν ήταν. Ομολογώ, το ακούω πρώτη φορά. Ναι, δεν ήταν εύκολα. Δεν ήταν εύκολα τα ταξίδια. Σήμερα με το αεροπλάνο κανείς σε μια μισή ώρα είναι στους Αγίους Τόπους. Τότε χρειάζονται περιπέτειες. Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού. Αναφέρονται στα οδηπορικά εκεί των Αγίων Τόπων ότι κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή περίπου 2.000 Έλληνες ξεκινούσαν με τα πόδια μέσω Μικράς Ασίας, με τα πόδια, τη σημερινή Τουρκία, για να φτάσουν στους Αγίους Τόπους. Από τους 2.000 έφταναν οι 1.000 από τις πολλές κακουχίες. Άλλοι πέθαναν στο δρόμο, άλλοι από ληστές, άλλοι από τα άγρια θηρία τους κατασπάραζαν. Λοιπόν, έφταναν οι 1.000 κάτω στους Αγίους Τόπους, έμεναν όλη αυτή την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και επέστρεφαν μετά από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού το Σεπτέμβριο πίσω στην Ελλάδα, και δεν έφταναν και όλοι οι 1.000, αν θα επέστρεφαν πίσω οι 500. Μάλιστα. Γι' αυτό ήταν μεγάλη ευλογία να φτάσει κανείς στους Αγίους Τόπους και να ονομαστεί χατζής και να προσκυνητής, να μείνει αυτούς τους 5-6 μήνες κάτω και στους Αγίους Τόπους. Μάλιστα. Ξεκινάμε το προσκύνημά μας μετά από τον Ιορδάνη ποταμό. Πού πηγαίνουμε? Πηγαίνουμε στο Όρος. Σε ποια ημέρα είμαστε περίπου τώρα? Νομίζω είμαστε στην Τέταρτη. Τέταρτη. Μετά από εκεί που πηγαίνουμε. Και άλλους προσκυνητές μπορεί να είναι και Πέμπτη ημέρα, διότι θέλουν περισσότερο χρόνο για να απολαύσουν πνευματικά όλα αυτά που είπαμε. Δεν χορταίνει κανείς. Ναι. Αλλά είτε είναι Τέταρτη είτε Πέμπτη ημέρα, φτάνουμε στο Όρος Σταβόρ. Όπου βρίσκεται εκεί η μονή αυτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ένα πανέμορφο μέρος, είναι περίπου υψόμετρο 750 μέτρα. Νιώθει κανείς όταν ατενίζει κάτω τον κάμπο ότι βρίσκεται σε αεροπλάνο. Ότι είναι μεταξύ ουρανού και γης. Και γης. Κατάφυτο είναι το Όρος Σταβόρ, καταπράσινο. Εκεί τι έχουμε, Ιερό Τεγνατία, μοναστήρι? Εκεί έχουμε μοναστήρι, είναι ο πατήρ Ιλαρίων, ο οποίος είναι εξαίρετος, είναι κερκυραίος από την Κέρκυρα. Αντρικό ήταν το μοναστήρι μέχρι πριν από 10 χρόνια, αλλά επειδή είχε μείνει μόνος του, το έκανε γυναικείο, πήρε άδεια από το Πατριαρχείο, ούτε και Ελληνίδες έβρισκε μοναχές, πήγε και αυτό στη Ρουμανία, έφερε 4 μοναχές, μάθανε τέλεια τα ελληνικά. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι καμιά δεκαριά. Είναι και από την Ελλάδα, είναι μία μοναχή από την Κρήτη, έχει έλθει μία από την Αμερική, Ελληνίδα, από την Ομογένεια, είναι δύο νομίζω από τη Ρωσία, είναι μία Παλαιστίνια και 2-3 Ελληνίδες. Λειτουργούν κάθε μέρα, είναι ένα πολύ ωραίο γυναικείο κοινόβιο. Λοιπόν, εκεί ο προσκυνητής όταν φτάνει θαυμάζει όλη αυτή τη θέα και το μεγαλείο εκεί του Όρου Σταβόρου και θα προσκυνήσει μέσα σε επιτάφιο που βρίσκεται στο καθολικό, στο κεντρικό του ναού, πέτρα στην οποία πάνω εκεί πάτησε ο Κύριος μας και μετεμορφώθη, όπως το αναφέρει. Και ήταν τόσο ωραία που ο Απόστολος Πέτρος είπε, Κύριε εδώ να μείνουμε. Ναι. Τρεις σκηνάς. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή, μία για τον Ηλία. Για τον εαυτό τους δεν ήθελαν. Τους αρκούσε να βλέπουν τη θέα του προσώπου του Κυρίου, το πρόσωπο έλαβε, και έπαιρναν μια χτίνα της δόξας, αλλά και της βασιλείας του Θεού και της χαράς του Παραδείσου. Μάλιστα.
Όταν ανεβαίνουμε στο όρο Σταβόρο, ο κόσμος πάντοτε εκεί θέλει να παραμείνει τουλάχιστον μία ώρα. Είναι πανέμορφος ο χώρος, ευλογημένος, έχει πάρα πολλά σπήλαια και εκεί έχει τον υπόγειο αυτό ναό του αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό και στον προφήτη Μελχισεδέκ. Πάρα πολλά λείψανα και οι αδελφές εκεί, ο γέροντας μιλάει, ξεναγεί τα γκρουπ των προσκυνητών, θα κεράσουν κατόπιν τους προσκυνητές και θα κατέβουμε για να πάμε προς τη Ναζαρέτ, όπου και η λέξη και μόνο αναφέρει θα φτάσουμε στο μέρος εκείνο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην πηγή εκεί, στο Αγίασμα, όπου ο Αρχάγγελος... Σώζεται κατά την παράδοση ο τόπος, η οικία, εκεί που πραγματοποιήθηκε ο Ευαγγελισμός. Ναι, ναι, τα ερείπια, φαίνεται η σκάλα, τα σκαλοπάτια όπου κατέβαινε καθημερινά η Παναγία μας, διότι ο Ευαγγελισμός έγινε εκεί στην πηγή, στο πηγάδι, που τρέχει μέχρι σήμερα Αγίασμα. Και υπάρχει ο μεγάλος αυτός πατριαρχικός ναός του Ευαγγελισμού. Εκεί η Παναγία μας Γέροντα διέμενε με τους γονείς? Όχι, στην οικία του, του Ιωσήφ. Του μνήστορος. Του μνήστορος Ιωσήφ, μάλιστα. Ναι, που είναι απόσταση από το σημείο του Ευαγγελισμού γύρω στα 50 μέτρα περίπου. Έχετε ακούσει πότε ορφάνεψε η Παναγία, προσέξτε για την ιστορία. Σε ποια ηλικία? Μάλιστα. Πρέπει να ήταν 12 ετών. Ο Ευαγγελισμός σε τι ηλικία έγινε? Ο Ευαγγελισμός στα 15-16 της χρόνια. Μάλιστα. Ωραία, φεύγουμε λοιπόν έτσι από τις ηλικίες και πάμε στην ουσία. Ναι. Εκεί λοιπόν έχουμε μοναστήρι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Δεν είναι μοναστήρι εκεί. Προσκύνημα. Είναι ενορία. Ενωρία. Είναι ενορία για τους Ορθοδόξους εκεί κατοίκους. Παλαιότερα ήταν μοναστήρι, αλλά ερήμωσε από πατέρες και έγινε ενορία για τους Άραβο Ορθοδόξους της Ναζαρέτ, όπου έχουμε εκεί περίπου... Έχουμε πολύ πληθυσμό εκεί, Πατρίγνα. Η Ναζαρέτ σήμερα είναι μια μεγάλη πόλη, έχει γύρω στις 200.000 κατοίκους. Μια πάτρα. Μάλιστα. Αλλά μόνο οι 30.000 είναι Ορθόδοξοι. Οι άλλοι είναι... Οι υπόλοιποι είναι Ρωμαιοκαθολικοί, είναι Εβραίοι, είναι Μουσουλμάνοι, πάρα πολλά έθνη και δόγματα διαμένουν στη Ναζαρέτ. Και ενώ παλαιότερα τότε στα χρόνια του Κυρίου μας ήταν μια άσημη πόλη, σήμερα είναι ένα κοσμοπόλιο. Ναζαρέτ δύνατε τι αγαθόν είναι. Ναι. Σήμερα είναι ένα από τα καλύτερα μέρη του Ισραήλ, μία από τις πιο κοσμοπολίτικες πόλεις. Πανέμορφη Ναζαρέτ, πολύ πλούσια, εμπορική πόλη, πάρα πολλά ξενοδοχεία. Είναι ένα μέρος όπου κατεβαίνουν όλες οι προσωπικότητες του Ισραήλ και φυσικά όλοι οι προσκυνητές θα περάσουν από εκεί και στα περίπου 200 μέτρα είναι το Ηγουμενείο, όπου εκεί είναι και η έδρα του Μητροπολίτου, Ναζαρέτ, του εκάστοτε Μητροπολίτου Ναζαρέτ. Αυτή η συνύπαρξη όλων αυτών των θρησκειών ή των δεγμάτων είναι εύκολη ή δύσκολη? Κάπου μου είπατε ότι έχουμε περιπτώσεις φανατικών μουσουλμάνων. Εδώ τι γίνεται? Στη Ναζαρέτ ποτέ δεν είχε διαμάχη, ποτέ δεν υπήρξε πόλεμος. Μάλιστα. Συμβιώνουν άριστα. Μάλιστα. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι, Εβραίοι, με κοινή γλώσσα την αγγλική. Βέβαια οι Άραβες εκεί ομιλούν και την εβραϊκή γλώσσα, αλλά και οι πατέρες και οι δικοί μας οι Έλληνες στα μέρη αυτά που υπάρχουν Εβραίοι διδάσκονται, πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο, μαθαίνουν τα εβραϊκά. Ποτέ στη Ναζαρέτ δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, συμβιώνουν. Έχουν και μεικτούς γάμους, και όταν λέμε μεικτούς γάμους, δηλαδή μουσουλμάνοι να παντρεύονται Εβραίες, Εβραίοι να παντρεύονται μουσουλμάνες, να συμβιώνουν οι χριστιανοί καθίστε μαζί τους. Καθίστε, Γέροντα. Ένας Εβραίος μπορεί να παντρευτεί μουσουλμάνα? Από αυτά που έχετε ακούσει. Ναι, ναι. Σε αυτά τα μέρη, ναι, αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει, ναι. Αλλά δεν ασχολούνται με την πίστη. Είναι Εβραίοι, δεν πάνε ποτέ στη συναγωγή. Διάφοροι. Είναι μουσουλμάνοι, εντελώς αδιάφοροι. Κατάλαβα. Δεν ακολουθούν το Ραμαζάνι. Κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα. Είναι αδιάφοροι, γι' αυτό και συμβιώνουν. Κατάλαβα. Ναι. Μάλιστα. Είπαμε στα 200 μέτρα είναι η Μητρόπολη, που είναι ο Μητροπολίτης εκεί της Ναζαρέτ, ο οποίος φυσικά κάθε μέρα έχει Θεία Λειτουργία στη Μητρόπολη. Υπάρχει ναός εκεί του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου
και κάθε Κυριακή βρίσκεται κάτω στο προσκύνημα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Εφεύγοντας από την Ναζαρέτ, κατόπιν πηγαίνουμε στην Κανά της Γαλιλαίας, στη Μονή εκεί όπου σώζονται μέχρι σήμερα οι δύο λίθινες ιδρίες, όπου έγινε το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας, η μεταβολή. Από τις έξι. Από τις έξι. Οι δύο σώζονται μέχρι σήμερα. Μόνος του είναι και εκεί ο ηγούμενος, είναι ο πατήρ Δοσίθεος, ο οποίος είναι από τη Βέρεια. Ένα μικρό παιδί, δηλαδή είναι 27-28 χρονών. Επιτελεί όμως πολύ μεγάλο έργο και πνευματικό, διότι και στην Κανά έχουμε περίπου 6.000 Ορθοδόξους, έχουμε και σχολείο, νηπιαγωγείο, κατηχητικά σχολεία. Είναι ένα πανέμορφο μοναστηράκι αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο. Με συνοδεία ο γέροντας? Όχι, μόνος του είναι. Μόνος του, και η μονή εκεί στην Κανά εορτάζει την Κυριακή των Μυροφόρων, όπως προχθές. Μάλιστα. Και φεύγοντας από την Κανά πηγαίνουμε κατόπιν. Εκεί προμηθεύονται τον ίνων στα φιαλίδια. Βλέπω φιαλίδια, ναι, για τους γάμους των παιδιών τους οι χριστιανοί. Ναι, ναι, από το μοναστήρι εκεί. Μάλιστα. Μάλιστα. Και φεύγουμε από την Κανά. Από την Κανά. Που έκανε ο Κύριος το πρώτο θαύμα. Ναι. Που έκανε το νερό κρασί. Έτσι, στο, ναι, στο γάμο, στο γάμο. Ευλογεί με την παρουσία του τον γάμο. Φεύγουμε γέροντα από την Κανά και πάμε. Κατεβαίνουμε κατόπιν για την Τιβεριάδα. Στην Τιβεριάδα. Θάλασσα τώρα. Ναι, βέβαια είναι πάρα πολλά εκεί τα προσκυνήματα. Θα περάσουμε από τα Μάγδαλα, από την ιδιαίτερα πατρίδα της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής. Βέβαια μόνο οι ρήπια σώζονται. Παλαιότερα υπήρχε και μοναστήρι εκεί, γυναικείο. Με προορισμό προς τη Μονή των Αγίων Αποστόλων, που βρίσκεται ακριβώς στα παράλια εκεί της θαλάσσης της Τιβεριάδος, η οποία ονομάζεται και λίμνη της Γενισαρέτ. Εκεί τι σώζεται? Εκεί είναι το μοναστήρι αυτό, ο ηγούμενος είναι ο πατήρ Τιμόθεος, ο οποίος είναι σαμιώτης, μόνος του κι αυτός. Είναι ο χώρος εκείνος όπου ο Κύριός μας εκάλεσε τους μαθητές και μάλιστα πρώτον τον Πρωτόκλητο, τον Ανδρέα, τον Πολιούχο μας και προστάτη μας. Εκεί γέροντα τρώνε το ψάρι του Αποστόλου Πέτρου. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το λένε έτσι? Έχει σταυρό, λένε. Έχει σταυρό στην ραχοκοκαλιά, ναι, μέσα το ψάρι δηλαδή. Και από τότε, από την εποχή εκείνη, έχει ονομαστεί του Αποστόλου Πέτρου. Είναι παράδοση και όποιος πάει εκεί στην Τιβεριάδα, περάσει από το μοναστήρι, κατόπιν θα κατέβει στα εστιατόρια της περιοχής. Να... Ωραίο το μέρος. Πολύ ωραίο. Πάρα πολλά ξενοδοχεία. Επίσης και αυτό θεωρείται φέρετρο εκεί για διακοπές. Για τους... Η παράδοση μας διασώζει που ήταν η κατοικία των Αποστόλων. Όχι. 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 Χάθηκε ναι, μέσα ναι, στην πορεία του χρόνου, ναι, του χρόνου. Και κατόπιν περνώντας από την Μονή των Αγίων Αποστόλων, περίπου στα 2 χιλιόμετρα είναι η, 2 ή 3 χιλιόμετρα είναι η αρχαία Καπερναούμ. Είναι η Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Εκεί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι συμπατριώτες των Αποστόλων. Οι χριστιανοί, οι χριστιανοί ναι, το... ναι. Αλλά εκεί δεν έχουν κάφημα, πέστε μου. Δεν έχουμε τόσους πολλούς χριστιανούς δεν εκεί έχουμε, στην Τιβεριάδα. Είναι, στα μέρη αυτά μένουν κυρίως Εβραίοι. Εβραίοι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πίστη. Τη δική τους πίστη. Είναι ένα μέρος παραθεριστικό. Έχουμε πάρα πολύ λίγους χριστιανούς. Αλλά οι λίγοι χριστιανοί... Δεν ξέρουν χριστιανοί... ούτε την Ιμασόρα. Ούτε τον Περασίδη. Εκεί σε αυτή τη μονή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, εκεί εκ παραδόσεως αναφέρεται ότι ήταν η οικία της πεθεράς του Πέτρου, την οποία την πήρε ο Κύριος μας, πειρέσουσαν, ναι, σε αυτό το σημείο εκεί. Υπάρχουν τα ερείπια από την αρχαία αγορά, από την αρχαία εκεί Καπερναούμ, η οποία μισή είναι βυθισμένη εκεί στη θάλασσα της Τιβεριάδος, στην λίμνη. Ένα υπέροχο μέρος, εκεί ένας μοναχός. Μου λέτε τώρα ότι διέσωση η παράδοση που ήταν το σπίτι της πεθεράς του Πέτρου. Μάλιστα, ναι, μέχρι σήμερα. Όλα τα οδηπορικά αναφέρουν ότι εκεί που βρίσκεται η μονή της Καπερναούμ, των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, εκεί ήταν η οικία αυτή που ακούμε στο Ιερό Ευαγγέλιο. Και σε άλλο σημείο, η οικία αυτή την οποία απεστέγασαν, έβγαλαν τη στέγη, στην οποία κήρυτε ο Κύριός μας και κατέβασαν τον παραλυτικό. Ναι.
Εκεί σε αυτό το ίδιο σημείο είναι. Η Σικομορέα, πάμε λίγο πίσω πάλι. Ναι. Σώζεται μέχρι σήμερα. Βεβαίως. Ναι. Κόβουν τίποτα ή την έχουν. Όχι, την έχουν, διότι δεν θα αφήσουν οι προσκυνητές. Δεν θα αφήσουν τίποτε. Ναι. Όχι, θα θέλουν να κόψουν. Ακριβώς δίπλα από τη Σικομορέα, βέβαια, έχει πετάξει μια παραφιάδα. Τεράστια και αυτή είναι πελώρια. Εκεί ο ηγούμενος μπορεί να κόψει στον κόσμο ο ίδιος και να δώσει ευλογία από τα σικόμουρα. Μάλιστα. Τα οποία δεν έχουν και κουκούτσι, είναι άσπορα και έχουν αναφερθεί και γι' αυτά πάρα πολλά θαύματα σε άτεκνα ζευγάρια. Είναι για τεκνία και αυτά, όπως αναφέραμε και για τα φύλλα της Φοινικίας του Αγίου Σάββα. Τη Βεριάδα λοιπόν, προερχόμεθα. Τη Βεριάδα θα περάσουμε κατόπιν φεύγοντας από την αρχαία Καπερναούμ, θα ανέβουμε στο όρος των Μακαρισμών. Εκεί βέβαια ανεβαίνουν οι προσκυνητές, δεν είναι δικό μας το μοναστήρι, το έχουν οι Λατίνοι, οι Ρωμαιοκαθολικοί, χτίστηκε μοναστήρι εκεί από τον Μουσολίνι το 1940. Πάνω στα ερείπια Βυζαντινών μοναστηριών με ελληνικές επιγραφές, αυτό το μοναστήρι χάθηκε γύρω στα 1880, ερήμωσε το μέρος εκείνο, δεν είχε τότε το Πατριαρχείο ανθρώπους. Και το αγόρασε ο Μουσολίνι το 1940. Κατανοώ την αγωνία σας. Να υπάρχει έστω ένας άνθρωπος, έστω δύο σε κάθε μοναστήρι. Διαφορετικά χάνονται. Ναι, μάλιστα. Έχει τελειώσει ήδη η μέρα και περνάμε κατόπιν σε επόμενη μέρα, που στην επόμενη μέρα τα γκρουπ των προσκυνητών φεύγουν για την Χάιφα, όπου βρίσκεται το Κάρμιλον Όρος. Εκεί που ήταν ο προφήτης Ηλίας και κατέσφαξε τους 400 ιερείς της Εσχήνης. Ναι. Εκεί που είχαν υψώσει, που είχαν στήσει τα είδωλα και προσκυνηνούσαν τον Θεό Βάλ. Ναι. Βέβαια και εκεί σήμερα βρίσκεται Ρωμαιοκαθολικό μοναστήρι και αυτό το μέρος, το μοναστήρι αυτό που βρίσκεται σήμερα εκεί χτίστηκε πριν από 200 περίπου χρόνια από τους Ρωμαιοκαθολικούς σε ερείπια παλαιότερων Βυζαντινών μοναστηριών. Φεύγοντας από την Χάιφα, εκεί δεν στέκονται τόσο πολύ οι προσκυνητές, διότι δεν υπάρχει μοναστήρι, θα δούνε το μέρος εκεί και το Κάρμινον Όρος και κατεβαίνουν προς την Γιάφα, που είναι η αρχαία Ιόπη. Υπάρχει εκεί η Μονή των Αγίων Αρχαγγέλων, ηγούμενος είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, Αρχιεπίσκοπος μάλλον Ιόπης, Δαμασκηνός, ο οποίος είναι από την Κοζάνη, επιτελεί και αυτός ένα πλούσιο έργο εκεί. Έχει 2-3 ιερείς, ο ένας λειτουργεί στα ελληνικά, ο δεύτερος στα ρωσικά, ο τρίτος στα ρουμανικά, διότι έχουμε μεγάλη ορθόδοξη κοινότητα εκεί, Ρουμάνων, Ρώσων και Παλαιστινίων. Είναι τρισυπόστατος ο ναός, μέσα σε μία μέρα κάνουν τρεις θείες λειτουργίες, όπως το Σάββατο και την Κυριακή, λειτουργούν πρώτα στην Κεντρική Αγία Τράπεζα στα ελληνικά, κατόπιν αριστερά μόλις τελειώσει μία θεία λειτουργία στα ρωσικά, στα ρουμανικά, και εκεί έχουμε σχολεία κατηχητικά, διεξάγεται ένα πλούσιο ιεραποστολικό έργο, κυρίως με την παιδεία αλλά και πνευματικό με τα κατηχητικά, ένα υπέροχο μοναστήρι και αυτό, το οποίο είχε εντελώς καταστραφεί από πυρκαγιά και ξαναζωντάνεψε τώρα τα τελευταία 20-30 χρόνια με τις προσφορές προσκυνητών, κυρίως από την ομογένεια του Καναδά, της Αμερικής και της Αυστραλίας. Με εντυπωσιάζει θετικά, κύριε Ιγνάτη, που δίδεται πολύ, 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 μα πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα καθηγητικά και στην κατήχηση των νέων παιδιών. Εκεί με εντυπωσιάζει. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε τους Αγίους Τόπους αν δεν προσέξουμε την παιδεία και την κατήχηση. Αν στέκονται τα μοναστήρια και οι Άγιοι Τόποι, στέκονται από την παιδεία και από τα κατηχητικά. Αλλιώς δεν έχουμε μέλλον, δεν μπορούμε να σταθούμε. Ας το ακούσουν λοιπόν και οι δικοί μας οι γονείς, οι Ορθόδοξοι, είπε ο δεσπότης μας σε μια σύναξη κατηχητών. Γενικά στην Πάτρα πάνε καλά τα κατηχητικά, σε όλες τις ενορίες. Είπε, πατέρες, δείξτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα κατηχητικά και στη νεότητα. Ποια θα είναι η ωφέλεια να έχουμε περίλαμπρους ναούς, ασημένια καντήλια, χωρίς παιδιά και χωρίς πιστούς. Γι' αυτό το υπογραμμίζω. Σας λέω, σας ακούω συνέχεια που λέτε, έχουμε τα σχολεία, έχουμε και τα κατηχητικά, τα κατηχητικά, τα κατηχητικά.
Και ο μακαριότατος τώρα, ο Πατριάρχης μας, πάντοτε αναφέρει και στους προσκυνητές ότι όλη μας η προσπάθεια εδώ και όλη μας η επένδυση, η πνευματική επένδυση είναι στους νέους και στα κατηχητικά σχολεία και στην παιδεία. Και όταν μιλάμε για παιδεία, μεγάλη φροντίδα δίδεται στο μάθημα των θρησκευτικών, της Ορθοδόξου Κατηχήσεως. Προχωράμε. Κοντεύουμε προς το τέλος. Να σκεφτώ αν μου ξεφεύγει αν κάτι. Προχωράμε. Φεύγοντας εκεί από την Ιώπη. Τι άλλο έχουμε στην Ιώπη? Στην Ιώπη έχουμε τον τάφο της Αγίας Ταβιθάς. Α, μάλιστα. Είναι κοντά εκεί στο ελληνικό, στο ελληνοορθόδοξο μοναστήρι. Εκεί έγινε το θαύμα που την έστησε ο Απόστολος Πέτρος. Εκεί έγινε το θαύμα, μάλιστα. Η Ελεήμονη Ταβιθά ή αλλιώς Δορκάς. Μάλιστα. Βέβαια εκεί που βρίσκεται. Πήγαν χίδες στο ορφανά όταν εκοιμήθηκε, παρεκάλεσε τον Απόστολο Πέτρο. Ναι. Και ο Απόστολος Πέτρος προσευχήθηκε και την ανέστησε. Ναι. Είδατε τι κάνει η ελεημοσύνη. Στο σημείο που μέχρι σήμερα υπάρχει ο τάφος της Αγίας είναι ρωσικό μοναστήρι, ορθόδοξο. Και πολύ κοντά είναι το ελληνοορθόδοξο μοναστήρι. Εκεί που ο Απόστολος Πέτρος είδε το όραμα των ακαθάρτων και καθαρών ζώων. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό εκ παραδόσεως αναφέρεται, υπάρχει ακριβώς μπροστά στο μοναστήρι που είναι Μεσόγειος θάλασσα, ο βράχος αυτός που ονομάζεται ο βράχος του Περσέα και της Ανδρομάχης. Εκ παραδόσεως από την ελληνική μυθολογία, ένας μυθολογικός εκεί χώρος, και σώζονται και τα ερείπια της οικίας του Σίμωνος του Βυρσοδέψη. Επίσης από το βιβλίο των Αποστόλων αναφέρεται το σημείο εκεί. Φεύγοντας επιστρέφουμε πάλι στα Ιεροσόλυμα και στο δρόμο σταματούμε στους Εμαούς, στην αρχαία Νικόπολης. Λουκάς και Κλεόπας, ναι. Ο Κύριος που συμπορεύεται μαζί τους, Μάλιστα. Ερείπια βέβαια υπάρχουν εκεί από Βυζαντινό μοναστήρι, αρχαιολογικός, μουσιακός χώρος είναι. Παλαιότερα ήταν ιδιοκτησία του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, αλλά τα 400 χρόνια δουλείας κάτω από τον τουρκικό ζυγό χάθηκε και αυτό το μέρος, τον έχουν εκμεταλλευτεί σήμερα οι Φραγκισκανοί. Ένα τάγμα καθολικών, το αγοράστηκε το μέρος αυτό πριν από 220 χρόνια περίπου. Το έχουν αναδείξει καθαρά σε μουσείο. Υπάρχουν κελιά, αλλά όσες φορές έχουμε πάει δεν έχουμε δει κανέναν εκεί. Φρουροί φύλακες υπάρχουν. Δηλαδή οι παπικοί διαθέτουν πρόσωπα, κόσμο και χρήμα, διαισθάνομαι. Χρήμα, ναι. Πάρα πολύ χρήμα. Και με αυτά αγοράζουν συνέχεια ό,τι ευρύσει υπό την κατοχή άλλων ανθρώπων, ιδιωτών κλπ. Και δίνουν και αυτοί πολύ μεγάλη σημασία στην παιδεία και στα κατηχητικά σχολεία. Γι' αυτό και ο δικός μας αγώνας είναι τόσο πολύ, εκτός από τις προσευχές, τις ακολουθίες και από την φρούρηση των μοναστηριών, η κατήχηση. Διότι οι Ρωμαιοκαθολικοί επενδύουν πάρα πολλά χρήματα, χτίζουν σπίτια, δίνουν στους, προσφέρουν στους απόρους. Τι λέτε? Και έτσι ακόμα και τους Ορθοδόξους τους γυρίζουν. Και τι μου λέτε? Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Για μας οι Ρωμαιοκαθολικοί είναι πολύ μεγάλη απειλή κάτω εκεί στους Αγίους Τόπους, διότι ρίχνουν πάρα πολύ χρήμα, χτίζουν συνεχώς σχολεία, αγοράζουν συνειδήσεις, αγοράζουν ψυχές. Και οι Ορθόδοξοι πάνω σε αυτή την ανεργία που υπάρχει και την κρίση, την οικονομική κρίση, έχει γίνει και τώρα αυτό το τείχος που τους έχει αποκλείσει και δεν μπορούν να πάνε στα Ιεροσόλυμα, στο Τελαβίβ, στις μεγαλοπόλεις για να εργαστούν. Αλλάζουν και γίνονται Ρωμαιοκαθολικοί. Εξαγοράζονται. Ασπάζονται τον Ρωμαιοκαθολικισμό. Άλλοι εξ αυτών γίνονται Προτεστάντες, Λουθυρανοί, Πεντηκοστιανοί. Κάθε Πεντηκοστιανοί που βρέθηκαν στα. Χρήμα, πολύ χρήμα. Και αυτοί, όλες αυτές έχουν οι ζώσει όλη την Ελλάδα με το ραδιοφωνό τους. Μια απειλή όταν εμφανίστηκαν, είπα ότι είναι μια μεγάλη απειλή για την Εκκλησία. Και οι βαπτιστές επίσης, όπως επίσης και οι ευαγγελικοί. Ρίχνουν πάρα πολύ χρήμα και με τα χρήματα εξαγοράζουν τον κόσμο και λιγοστεύουν οι Ορθόδοξοι. Γι' αυτό και όλος ο αγώνας είναι πάντοτε στην παιδεία και στην Ορθόδοξη κατήχηση. Δεν είναι γέροντα τόσο πολύ ενισχυμένοι και σταθεροί στην πίστη, ώστε να εξαγοράζονται από τους Λατίνους ή από τους Προτεστάντες?
Όχι. Με εντύπωση. Τους κινεί το χρήμα. Τους κινεί το χρήμα. Μάλιστα. Και αυτοί επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το χρήμα για να εξαγοράζουν συνειδήσεις. Δεν τους εμποδίζει κανείς. Κανείς δεν τους εμποδίζει. Αλλά η συνείδηση δεν τους εμποδίζει. Δεν τους ελέγχει, όχι. Όχι. Δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός τους να εξαγοράσουν ορθοδόξους? Όλοι. Ποιος είναι ο σκοπός? Να αυξήσουν το ποιμνιό τους ή έχουν σχέδια μετά από 100-200 χρόνια? Σου λέει, ένα θα τα παίρνουμε εμείς. Είτε τα προσκυνήματα είτε τις ενορίες. Είτε να κάνουν και μια επίδειξη ισχύως και δυνάμειος μέσα από τον πολυκόσμο που θα έχουν. Μα σιγά σιγά μέσα στο πέρασμα των αιώνων, αν δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι και όσοι χριστιανοί υπάρχουν εκεί στους Αγίους Τόπους, όλη η χριστιανική παρουσία είναι ρωμαιοκαθολική. Οπότε πώς θα σταθούν οι Ορθόδοξοι, πώς θα σταθεί ένα Ορθόδοξο Πατριαρχείο, ποιο θα είναι το ποίμνιο, τη στιγμή που Έλληνες δεν έχουμε κάτω στους Αγίους Τόπους. Υπήρχε πάρα πολύ Ελληνισμός μέχρι το 1948, άντε μέχρι το 1965-67 έγινε ο πόλεμος των 6 ημερών, έφυγαν οι Έλληνες, μετανάστευσαν. Τα Ιεροσόλυμα μέσα είχαν 100.000 Έλληνες. Και έφυγαν όλοι? Έφυγαν όλοι. Άλλοι έφυγαν για την Αμερική, για τον Καναδά, επέστρεψαν στην Ελλάδα. Δια της βίας πήραν τα σπίτια. Δεν μπορούσαν να μείνουν. Η τελευταία μία Ελληνίδα που είχε μείνει πέθανε τώρα πριν από 2-3 χρόνια στην περιοχή Καταμόνας, που ήταν η πιο αριστοκρατική περιοχή, εκεί που σας ανέφερα βρίσκεται μέχρι σήμερα η Μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόκου. Είχαμε σε μια γειτονιά 8.000 Έλληνες. Μία Ελληνίδα είχε μείνει, κοιμήθηκε πριν από 3 χρόνια. Και σήμερα στην πόλη των Ιεροσολύμων ζουν μέχρι σήμερα γύρω στους 60 Έλληνες. Λαϊκοί, κοσμικοί, αλλά είναι ηλικίες από 75 χρονών μέχρι 80-90. Αυτοί έχουν ζωντανή σχέση με τα μοναστήρια, με το Πατριαρχείο, με την Εκκλησιάζονται στα μοναστήρια, ναι. Λοιπόν, ελληνισμό πλέον δεν έχουμε. Μέσα στα Ιεροσόλυμα, Ορθοδόξους έχουμε 2-3 χιλιάδες που είναι Άραβες Παλαιστίνοι. Αν και αυτές οι 2-3 χιλιάδες που είναι μέσα στην παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων γίνουν Λατίνοι, Ρωμαιοκαθολικοί, πώς θα σταθεί το Πατριαρχείο, ποια σχολεία, ποια παιδεία, ποια πίστη, για ποιους θα είναι τα μοναστήρια και τόσες ενορίες, διότι έχουμε πάρα πολλές κοινότητες ενορίες. Τουλάχιστον τώρα έχουμε 30.000 Ορθοδόξους στη Ναζαρέτ, 10.000 Ορθοδόξους στο χωριό των Ποιμένων, 10.000 Ορθοδόξους στην Αγία Βηθλεέμ, 8.000 Ορθοδόξους στο χωριό Μπετζαλά, έχουμε Ορθοδόξους 10.000 στην αρχαία Ιώπη, στη σημερινή Γιάφα, σε όλες αυτές τις πόλεις που σας ανέφερα, λίγους κάτω στην Τιβεριάδα, επίσης στο Φρέαρ του Ιακώβου που βρίσκεται ο πατήρ Ιουστίνος και στα γειτονικά εκεί χωριά που πηγαίνει και τους λειτουργεί, έχουμε στο χωριό των Λεπρών, στον Μπουρκίν, όπου υπάρχει το σπήλαιο των 10 Λεπρών και ναός από τότε επίσης από την Αγία Ελένη. Και αυτό μεγάλο προσκύνημα, αλλά δεν πάνε εκεί οι προσκυνητές, διότι έχει πάρα πολλούς ελέγχους, τα λεγόμενα checkpoint, όπου πρέπει να δείξεις τα διαβατήρια και περνώντας όλους αυτούς τους ελέγχους αργεί κανείς, δεν πηγαίνουμε εκεί. Στο χωριό των Λεπρών έχουμε 2.000 Ορθοδόξους, στην αρχαία Σεβάστια έχουμε επίσης χιλίους. Με όλη αυτή την χριστιανική ορθόδοξη παρουσία μπορούμε και εμείς να σταθούμε και να συνεχίσουμε αυτό το έργο των Αγίων Αποστόλων και των σπουδαίων Ελλήνων μοναχών που είναι οι σημερινοί Αγιοταφίτες Πατέρες. Αλλιώς δεν μπορούμε να σταθούμε στους Αγίους Τόπους. Μάλιστα. Πού θα μας πάτε τώρα, Πατέρα Ιγνάτη? Τώρα θα ξαναεπιστρέψουμε πάλι στα Ιεροσόλυμα για να επισκεφτούμε τη Μονή του Αγίου Ονουφρίου που είναι στον αγρό του Κεραμαίου. Πάντα τελευταία. Την αφήνουν πάντοτε τελευταία για να επισκεφτούν πάλι οι προσκυνητές στον Πανάγιο Τάφο, διότι όλα τα γκρουπ που έρχονται θέλουν οπωσδήποτε να ζήσουν μια αγρυπνία στον Πανάγιο Τάφο, αν όχι και μία στο θεομητορικό μνήμα της Παναγίας. Οπότε όλο αυτό το προσκύνημα, όλη αυτή η περιήγηση, όλο αυτό το διπορικό ξεκινάει με τα Ιεροσόλυμα, πρώτη μέρα, με τον Ναό της Αναστάσεως και τελειώνει με τα Ιεροσόλυμα και με αυτά τα μοναστηράκια που βρίσκονται τριγύρω, που είναι η Μονή του Αγίου Ονουφρίου, που είναι χτισμένη στον αγρό του Κεραμαίος, στην ανάληψη που όπως είπαμε είναι στην Μικρή Γαλιλαία, στο όρος των Ελαιών επίσης. Εκεί βρίσκεται ο πατήρ Άνθυμος.
είναι το μοναστήρι εκείνο στο οποίο παρουσιάστηκε ο Κύριός μας, νομίζω 3 μέρες μετά την Ανάστασή Του, στους Αγίους Αποστόλους, και τους ζήτησε να του φέρουν να φάει και του προσέφεραν ψάριον οπτού μέρους και από μελισσίου Κυρίου. Μάλιστα, εκεί έχουμε μοναστήρι, είναι ο πατήρ Άνθιμος, ο οποίος και αυτός είναι 85 ετών. Μόνος με 2 μοναχές Ελληνίδες που έχει. Πιο πέρα είναι ο πατήρ Ιωακήμ, που είναι στην προέκταση, το μοναστήρι του είναι χτισμένο στην προέκταση του ναού της Αναλήψεως που είχε χτίσει η Αγία Ελένη. Ακριβώς εκεί πιο πίσω, στο 1 χιλιόμετρο περίπου, είναι η μονή της Βαϊοφόρου, της Βυσφαγής. Μια μοναχή είναι εκεί, η αδελφή Σαβίνα. Στο χώρο εκείνο είναι χτισμένο ένα υπέροχο μοναστήρι, και δίπλα στον καινούριο ναό που έχει χτιστεί υπάρχει ο βράχος εκείνος στον οποίο ανέβηκε ο Κύριός μας και κατόπιν εκάθισε στο γαϊδουράκι αυτό που οδηγήθηκε θριαμβευτικά μέσα στα Ιεροσόλυμα και πέρασε από την σημερινή χρυσή και κλεισμένη πύλη. Στο χώρο αυτό επίσης επισκέφτεται κανείς και το ρωσικό μοναστήρι του όρους των Ελαιών, όπου εκεί έγινε η 3η έβρεση της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Όλα αυτά είναι μαζί και συνήθως τα αφήνουν για την τελευταία ημέρα, πάλι με ένα προσκύνημα μέσα στα Ιεροσόλυμα. Και φυσικά πολλοί προσκυνητές ζητούν μεμονωμένα και ξανακατεβαίνουν πάλι και στον Άγιο Σάββα, είτε μπορεί να προσκυνήσουν πάλι στην Αγία Βηθλεέμ. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε και για το μοναστήρι αυτό που βρίσκεται στην Αρημαθέα, στην Ρέμλη. Έχουμε το μοναστήρι αυτό επίσης του Αγίου Γεωργίου, είναι το οποίο εορτάζει και αυτό την Κυριακή των Μυροφόρων, διότι την Κυριακή των Μυροφόρων εορτάζουμε και τον Άγιο Ιωσήφ τον από Αρημαθέας και τον Άγιο Νικόδημο, οι οποίοι ήσαν οι λεγόμενοι κηδευτές του Κυρίου και επέδειξαν τόλμη και ανδρεία, όπως λέγεται και το Άγιο Ευαγγέλιο, τολμήσας εσύ προς Πιλάτων και αιτήσα το σώμα του. Δεν ήταν μικρή υπόθεση αυτό που έκανε ο Άγιος Νικόδημος και ο Άγιος Ιωσήφ. Στα χρόνια εκείνα, στις συνθήκες εκείνες, δεν υπολόγισαν θέσεις, δεν υπολόγισαν όλες τις δυσκολίες του κόσμου, αλλά τις ξεπέρασαν. Ναι. Όπως και μυροφόρες γυναίκες. Των Αγίων Μυροφόρων γυναικών έχουμε προσκύνημα? Όχι, διότι η μονή, όπως σας είπα, της Κανάς, της Γαλιλαίας, είναι αφιερωμένη στις μυροφόρες, γυναίκες, η μονή αυτή που βρίσκεται στην Ρέμι. Στις μυροφόρες είναι το λεγόμενο Μήμου Άπτου, που είναι δίπλα στον Πανάγιο Τάφο, αλλά από παλιό δικαίωμα το πήραν οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Λατίνοι. Το πήραν και αυτό. Και κάπου εδώ τελειώνει η ξενάγηση, πατέρα Ιγνάτια. Νομίζω πως ναι. Νομίζω ότι και εμείς και οι αδελφοί μας ωφεληθήκαμε, αλλά δεν χορταίνει πραγματικά η καρδιά του ανθρώπου να ακούει, να διαβάζει, να μελετά για τα Άγια και Ιερά προσκυνήματα, Πάτερ Ιγνάτιε, της Ορθοδοξίας μας. Ευχηθούμε, όπως το έχουμε ευχηθεί και άλλη φορά, να μας αξιώσει ο Κύριος να έρθουμε ταπεινοί προσκυνητές των θείων καιρών προσκυνημάτων της Ορθοδοξίας μας. Να σας βρούμε εκεί στο μοναστήρι των Ποιμένων. Σας έχω δει σε μια φωτογραφία με ένα προβατάκι στην αγκαλιά. Γιατί? Γιατί έχουμε πρόβατα. Έρχονται οι προσκυνητές και μου έδωσαν την ιδέα παλαιότερα. Λέει, εδώ είναι ο χώρος των Ποιμένων. Εδώ που ήταν οι Ποιμένες αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακάστες νυχτός επί την ποίμνην αυτών. Και πριν από 8 χρόνια περίπου αγόρασα προβατάκια, αλλά έγιναν πολλά, έγιναν γύρω στα 20-25. Και τώρα έχω κρατήσει μόνο 2-3, τα οποία τα έχουμε πάντοτε εκεί στις αρχαίες ελιές, διότι έχουμε και 2-3 ελιές που είναι 2.100 χρόνων. Και όταν έρχονται οι προσκυνητές και επισκέφτονται το μεγάλο ναό, αλλά και το αρχαίο εκεί που ήταν οι Ποιμένες, φωτογραφίζονται και με τα προβατάκια. Και τώρα τελευταία είχα βγάλει και με τα 2 προβατάκια. Με 2 φωτογραφία. 2 λευκά προβατάκια. Είναι μεγάλος εκεί ο χώρος. Η μονή έχει περίπου 40 στρέμματα. Είναι καταπράσινος ο χώρος. Και είναι πάρα πολύ όμορφα. Νιώθεις να ζωντανεύει το Ευαγγέλιο. Και όταν βλέπεις έτσι αυτό το χώρο εκεί,
και ατενίζοντας αναδυτικά προς την Βηθλεέμ. Εγώ όταν ανοίγω το κελί μου το πρωί, το πρώτο που βλέπω είναι πάνω την Αγία Βηθλεέμ. Και όπως μας είπατε σε πρώην εκπομπή, δεν χορταίνει κανείς τους Αγίους Τόπους, τον Πανάγιον Τάφο, το Φρικτό Γολγοθά και όλα τα προσκυνήματα. Έτσι και εμείς δεν χορταίνουμε να σας ακούμε, να μιλάτε με τόση πνευματικότητα, με τόση γλαφυρότητα για τα Άγια και Ιερά προσκυνήματα. Μας είπατε λόγια καρδιάς και μακάρι, Πάτερ Ιγνάτιε, να διαφυλάτει ο Θεός όλα αυτά τα Ιερά και Άγια προσκυνήματα, να σας ενισχύει όλους τους πατέρας και τους Αγιοταφίτας και όλους τους πατέρας που αγωνίζεστε εκεί και να φωτίζει όλους εμάς να ενισχύουμε τα Ιερά προσκυνήματα. Κυρίως, όπως είπατε, με την παρουσία μας. Είναι πολύ σημαντικό. Το έχουμε ανάγκη. Χωρίς τη δική σας παρουσία των προσκυνητών δεν μπορεί να κυματίζει η ελληνική σημαία. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε εκεί ως ακρίτες, ως φύλακες σε όλα αυτά τα μέρη της Ορθοδοξίας. Χρειαζόμαστε και τις δικές σας ευχές, έστω ένα κυριελέησον, ένα κυρί, έτσι ώστε να μπορούμε να παραμένουμε σε αυτά τα μέρη, διότι και τα δικά μας γόνατα πολλές φορές λυγίζουν από όλο αυτό το βάρος, διότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε τόσα πολλά. Και ένας σε κάθε μοναστήρι, άντε δύο με το ζόρι, είναι τόσο πολύ δύσκολο, και ακολουθίες. Έστω δύο άτομα σε κάθε μοναστήρι, καθημερινά θεία λειτουργία. Σε όλα αυτά τα μοναστηράκια, ένας γέροντας με δύο μοναχούλες, εγώ τώρα με δύο λαϊκούς εκεί στη Μονή των Ποιμένων, κάθε μέρα λειτουργία, θα σηκωθούμε το πρωί στις 5.30 ώρα, 6 είμαστε στο ναό, θα ξεκινήσουμε όρθρο, θεία λειτουργία, θα τελειώσουμε κατά τις 8.30 περίπου και μετά αρχίζει η διακονία, οι προσκυνητές, να ανάψουμε τα καντήλια, να δεχτούμε τον κόσμο, να τους ξεναγήσουμε, ξεχύνονται εκεί μέσα στα χωράφια και τα κτήματα των ποιμένων, να βγάλουν φωτογραφίες με τα προβατάκια, να φωτογραφίσουν τα μοσαϊκά, να δουν όλο αυτό το μεγαλείο, τους συγκινεί που βλέπουν τα ελαιόδεντρα, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι στέκονται αυτές οι ελιές 2.100 χρόνια. Συγκινεί τον κόσμο, διότι μου λένε, Πάτερ, για φαντάσου, λέει, αυτά τα δέντρα εδώ θα ήταν τότε που δόθηκε το μήνυμα εδώ στους Ποιμένες. Αυτά τα δέντρα είναι μάρτυρες από την εποχή εκείνη, αυτόπτες μάρτυρες του μηνύματος των αγγέλων που δόθηκε σε αυτό το χώρο. Εκεί έγινε ο σφαγιασμός επίσης στον ίδιο χώρο αυτών των 200 μοναζουσών. Πόσες φορές ήρθαν γκρουπ προσκυνητών και μου λένε, Πάτερ, στις ελιές, γιατί έχετε κρεμάσει τόσα καντήλια, τι τα θέλετε τα καντήλια? Δεν υπάρχουν καντήλια εκεί στις ελιές. Ο κόσμος πολλές φορές βλέπει καντήλια αναμένα. Τους λέω, σας κάνει εντύπωση, τόσο αίμα έχει χυθεί εδώ μαρτυρικό. Πόσοι πέρασαν από αυτά τα μέρη, πόσο αγιάστηκαν αυτά τα χώματα με την παρουσία του Κυρίου μας, των Αγίων Αποστόλων και τόσων μαρτύρων. Πόσο αίμα έχει χυθεί για να διατηρηθούν αυτά τα μέρη σήμερα, μέχρι σήμερα, και να έχουμε αυτή την ευλογία εμείς εκεί να διακονούμε και εσείς να έρχεστε προσκυνητές στα θεοβάδιστα αυτά σεβάσματα της πίστεώς μας. Αφήσαμε το Σινά για μια άλλη εκπομπή. Το Σινά είναι μέρος της προσκυνηματικής αυτής περιηγήσεως, διότι όλοι οι προσκυνητές μετά ή προτού έρθουν στους Αγίους Τόπους θα πετάξουν στο Σινά, ή αφού έρθουν στους Αγίους Τόπους θα τελειώσουν με το όρος εκεί της Αγίας Εκατερίνης. Το Σινά μάλλον χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή. Βεβαίως, ναι. Αραβικά ψάλετε? Αραβικά πρέπει να τα έχω γραμμένα. Έτσι. Τα έχω γραμμένα, διότι δεν είναι και τα αραβικά μου τόσο πολύ καλά. Παρόλο που έχω 16 χρόνια εκεί, γράφτηκα στο πανεπιστήμιο, είχα όμως τόσο πολύ μεγάλη δυσκολία. Είναι ανάποδη γραφή, ξεκινάμε από τα αριστερά προς τα δεξιά. Τα έχω μάθει σε μια νοούμε... τα εβραϊκά. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Όχι. Ναι. Και τη Θεία Λειτουργία την έχω γράψει με ελληνικούς χαρακτήρες. Ναι, σχεδόν την ξέρω απ' έξω, αλλά να ψάλω αραβικά έχουν λαρυγγικούς ήχους, είναι πάρα πολύ δύσκολοι για μας τους Έλληνες. Ναι. Και εγώ πήγα σχετικά μεγάλος, όταν πήγα στους Αγίους Τόπους ήμουν 28 ετών. Σαν τον Πατριάρχη μας τώρα και τους παλαιούς αρχιερείς, αυτοί τα έχουν μάθει τέλεια, διότι πήγαν 8 χρονών, 9 χρονών, μπήκαν στις πατριαρχικές σχολές του Αγίου Δημητρίου. Σήμερα δεν έρχονται μικρά παιδιά. Πώς πήγαινε? Ο νυν πατριάρχης μας ήλθε όταν ήταν 11 ετών. Ξεκινάει από?
Έφυγε από τους Γαργαλιάνους, διότι είναι από εδώ, Πελοποννήσιος. Ναι, ναι. 11 χρονών πήρε ευλογία από τη μητέρα του και από τον πατέρα του και τον συνόδευσε ένα συγγενής, θείος του, ναι, και κατέβηκε να πάει να σπουδάσει στην Πατριαρχική Σχολή του Αγίου Δημητρίου. Διότι από το κατηχητικό άκουγε για τους Αγίους Τόπους και ήθελε από 7 χρονών παιδί να κατέβει στους Αγίους Τόπους. Ο Άγιος Σάββας πόσο χρόνο πήγε? 8 ετών έφυγε από το σπίτι του ο Άγιος Σάββας, όταν η μητέρα του βρισκόταν στη Ρώμη, διότι ο πατέρας του ήταν στρατηγός, και πήγε στη Μονή Φλαβιανών που ήταν πέρα στη Κωνσταντινούπολη και σε ηλικία 16 ετών κατέβηκε στους Αγίους Τόπους. Και τη Λαύρα την έκτισε όταν ήταν 35 ετών. Αλλά 8 χρονών έφυγε από το σπίτι, κρυφίως. Και ο γίνει Πατριάρχης 11 ετών. 11 ετών. Και οι αρχιερείς που έχουμε, οι παλαιοί αρχιερείς, ο Δεσπότης, ο Κεσαρίας, ο Βασίλειος, ο Παλάδιος, ο οποίος και αυτός είναι από εδώ, Πελοποννήσιος, 8 και 9 και 10 χρονών παιδιά ήρθαν κάτω στους Αγίους Τόπους. Ο πατήρ Ευδόκιμος, ο ηγούμενος της Μονής του Αγίου Σάββα, 12 χρονών παιδάκι, από την Ξάνθη έφυγε, με την ευλογία της μητέρας του ήρθε κάτω στους Αγίους Τόπους και τον συνόδευσε ένας ιερεύς από την Ελλάδα, μπήκε στην Πατριαρχική Σχολή, τον είδε ο γέροντας Σεραφείμ, 13 χρονών παιδάκι, και λέγει τότε στο μακαριστό Πατριάρχη Βενέδικτο, του λέει: «Μακαριότατε, αυτό το παιδί, ο μικρός Θεόδωρος, κάποια μέρα θα με αντικαταστήσει στη Μονή του Αγίου Σάββα». Και του λέγει τότε ο Πατριάρχης: «Μα τρελάθηκες, βρε Σεραφείμ, πού το ξέρεις?». Και πράγματι ο μικρός αυτός Θεόδωρος τελείωσε σπουδές, ήλθε στην Ελλάδα, τελείωσε θεολογία εδώ στην Αθήνα. Επέστρεψε πάλι κάτω και σήμερα είναι στη θέση του γέροντος Σεραφείμ, στη Λαύρα του Αγίου Σάββα. Είναι 57 ετών και είναι από τα 12 του χρόνια στους Αγίους Τόπους. Και περισσότεροι πατέρες, όλοι αυτοί οι παλαιοί. Σήμερα δεν έρχονται, παρόλο που έχουμε την Πατριαρχική Σχολή, που είναι για Ελληνόπαιδες μόνο, την Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Ιών. Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ που φέτος έχουμε 20-22 παιδάκια. Ήταν να κλείσει το σχολείο και είναι το φυτώριο, είναι το φιντάνι του Πατριαρχείου μας. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν έχω λόγους να σας ευχαριστήσω, πατέρα Ιγνάτη. Η χαρά μου είναι απερίγραπτη. Πραγματικά δοξάζω το Θεό για αυτή την επικοινωνία μας και σήμερα. Και να ευχηθώ να ανταμώσουμε στη Μονή των Ποιμένων. Και όταν θα πηγαίνετε στη Ιεροσόλυμα, θα περνάτε πάντοτε. Η πρόσκληση είναι από τον γέροντα, τον πατέρα Ιγνάτη, τον ηγούμενο, από τη Μονή των Ποιμένων. Θα του λέτε: «Πάτερ Ιγνάτη, σας είδαμε στο Λίχνο. Μας μιλήσετε τα πανσεβάσμια προσκυνήματα και περνάμε εδώ να προσκυνήσουμε και να πάρουμε την ευλογία του Κυρίου». Πατέρα Ιγνάτη, σας ευχαριστώ από καρδίας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δύναμη, ευλογία στον αγώνα σας. Αμήν. Και να το πω πάλι, και το μοναστήρι των Ποιμένων και όλα τα μοναστήρια, να αξιώσει ο Θεός να γίνουν λαύρες. Μην φοβόμαστε. Οι άλλοι έχουν το χρήμα, τη διπλωματία, το ψεύδος. Εμείς έχουμε την αλήθεια. Τη ζωή. Εμείς έχουμε τη ζωή. Εμείς έχουμε το Άγιο Φως. Εμείς έχουμε το Θαβόριο Φως. Εμείς έχουμε... Που το Άγιο Φως, το άκτιστο αυτό φως, τι είναι? Είναι η παρουσία του Κυρίου. Μας λέει: «Εδώ είμαι, μη φοβάστε». Και δεν φοβόμαστε. Η παρουσία του Χριστού μας. Και δεν φοβόμαστε, διότι ο Χριστός είναι ο ισχυρός. Και δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε, δόξα τω Θεώ, μέλη της Εκκλησίας που ο Χριστός μας ίδρυσε επί της γης, της Αγίας μας Ορθοδοξίας. Να είστε πάντα καλά, ο Θεός μαζί μας.